Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, τελικά κι άλλο ένα βίντεο για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα για το σημερινό βίντεο μου δόθηκε από ένα μήνυμα, ένα προσωπικό μήνυμα που έλαβα από κάποιον θεατή του καναλιού και έχει να κάνει με τις εργασίες που λαμβάνουμε κατά τη διαδικασία πρόσληψης σε μία εταιρεία. Είναι πάρα πολύ πιθανό μία εταιρεία, εκτός από τη συνέντευξη που θα μας κάνει, να μας στείλει και κάποια εργασία για το σπίτι. Αυτή την εργασία μπορεί να μας τη βάλει πριν καν κάνουμε την πρώτη συνέντευξη, σαν ένα πρώτο screening, ας το πούμε έτσι. Μπορεί όμως να μας τη δώσει και αφού έχουμε περάσει την πρώτη ενδεχομένως τεχνική συνέντευξη ή τέλος πάντων έχει γίνει μια πρώτη γνωριμία. Και θέλω να κάνω κάποια σχόλια σχετικά με τις εργασίες αυτές, σχετικά με το πώς να τις προσεγγίσουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια γενικά καλή εντύπωση στην εργασία αυτή. Πιο σημαντικό όμως είναι, βασικά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, σαν πρώτο κομμάτι. Νομίζω όλοι μας έχουμε βρεθεί στην κατάσταση να ανοίξουμε την εργασία, να ανοίξουμε το αρχείο δηλαδή που είναι η εκφώνηση της εργασίας και να πούμε αυτό το πράγμα όχι απλά δεν γίνεται, δεν διαβάζεται καν. Είναι τόσο πολύπλοκο που δεν καταλαβαίνουμε καν τι μας ζητάει. Το πιο πιθανό είναι η εργασία να είναι στα αγγλικά. Αν το επίπεδό μας δεν είναι και το καλύτερο, αυτό είναι ένα ακόμα εμπόδιο. Από εκεί και πέρα μπορεί να μας φαίνονται αλαμπουρνέζικα αυτά που λέει. Μπορεί να είναι σε μια τεχνολογία που μπορεί να μην έχουμε καν ασχοληθεί ποτέ και να απογοητευτούμε και να μην την κάνουμε καν. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε είναι ψυχραιμία. Διαβάζουμε ό,τι και να δούμε, ό,τι και να έρθει πίσω από αυτές τις πύλες που λέει και στο Lord of the Rings, θα πρέπει να κρατήσουμε τη θέση μας. Θα πρέπει να διαβάσουμε την εργασία, 1, 2, 3, 4 φορές, όσες φορές χρειαστεί και θα δούμε ότι το πιο πιθανό είναι ότι σιγά σιγά όσο διαβάζουμε τόσο περισσότερο κατανοούμε αυτό που μας ζητάει. Είναι μάλιστα πάρα πολύ πιθανό η εκφώνηση να περιέχει πάρα πολλές σάλτσες που δεν είναι καν ιδιαίτερα χρήσιμες και υπάρχουν μόνο και μόνο ενδεχομένως για να μας τρομάζουν. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί μια εταιρεία να το κάνει και επίτηδες αυτό για να δει πώς θα αντιμετωπίσεις μία εκφώνηση που φαίνεται δύσκολη. Ειδικά για έναν entry level αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα, οπωσδήποτε ψυχραιμία. Το δεύτερο πράγμα που έχω να πω πάνω στις εργασίες αυτές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, πρωτού πω για τα της εργασίας αυτής καθ' αυτής, είναι ότι υπάρχουν μάλλον τρεις περιπτώσεις που έχω δει εγώ γενικά. Η μία είναι να σου λέει ότι έχεις χρονικό περιθώριο συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι μια εβδομάδα, μπορεί να είναι κάποιες μέρες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό το χρονικό περιθώριο που μας δίνει να το τηρήσουμε. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να καθυστερήσουμε την εργασία. Ακόμα και αν όντως έγινε σεισμός, ήρθε τσουνάμι στο σπίτι μας και δεν ξέρω κι εγώ τι, εμείς πρέπει την εργασία να την παραδώσουμε στην ώρα της. Αν βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται με τίποτα, τότε θα πρέπει να στείλουμε κάποιο μήνυμα στην εταιρεία και να ζητήσουμε να μας δώσει περισσότερο χρόνο. Πάντως γενικά, εγώ αυτό που θα πρότεινα και στους entry level αλλά και σε αυτούς που εργάζονται ήδη, παιδιά, όταν λαμβάνετε μια εργασία από μια εταιρεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή σας παρά μόνο η εργασία αυτή. Αν πραγματικά δηλαδή θέλετε να προσληφθείτε από την εταιρεία που κάνετε αίτηση. Ούτε ταινίες, ούτε gaming, ούτε πράγματα τέλος πάντων που δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα. Δεν μιλάω, για να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάω γενικά στη ζωή μας, μιλάω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το πολύ πολύ μια άθληση, ένα περπάτημα, κάτι που να μας βοηθάει στην ουσία στο να έχουμε πιο καθαρό μυαλό και όχι να μας κουράζει. Απ' την άλλη βέβαια είναι πολύ σημαντικό να ξεκουραζόμαστε, είναι πολύ πιθανό η εργασία να μην
μπορεί να βγει μέσα σε μία μέρα, μπορεί να χρειάζεται παραπάνω, οπότε δεν ξενυχτάμε μέχρι να βγει η εργασία, διότι αυτό κατά πάσα πιθανότητα απλά θα μας κάνει λιγότερο αποδοτικούς στην εργασία. Άρα λοιπόν, σε γενικές γραμμές, θεωρώ το πιο πιθανό είναι ότι το όριο, το χρονικό περιθώριο που μας έχει δώσει η εταιρεία είναι επαρκές για να βγάλουμε την εργασία. Όχι πάντα ίσως, αλλά λογικά θα είναι. Η δεύτερη περίπτωση είναι να μην μας έχουν δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο και να μας λένε απλά ότι όσο σου πάρει. Εδώ, εντάξει, είναι το προφανές ότι όσο περισσότερο καθυστερείς την εργασία, τόσο περισσότερες είναι οι προσδοκίες από μέρους της εταιρείας. Δηλαδή, θα περιμένουν κάτι πολύ καλύτερο, πιο ποιοτικό από σένα. Οπότε εδώ πρέπει να βρεις και λίγο τη χρυσή τομή. Μην πάρεις 2 εβδομάδες, ας πούμε, γιατί στο τέλος θα πρέπει να έχεις φτιάξει ένα ολόκληρο project για να δικαιολογηθεί το χρονικό αυτό, το χρονικό διάστημα που σου πήρε για να ολοκληρώσεις την εργασία. Ούτε όμως να την κάνεις μέσα σε 2-3 ώρες και να είναι πασάλιμα και να βγεις ότι είσαι τσαπατσούλης. Δεν λέει και κάτι σε τελική ανάλυση αυτό, το να παραδώσεις κάτι πολύ σύντομα, αλλά η ποιότητά του να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Το τρίτο σενάριο που έχω δει είναι να σου πούνε ότι δες την εργασία και πες μας πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να την βγάλεις. Στείλε μας ένα μήνυμα και πες μας. Θες 2 μέρες, θες 3 μέρες, πόσο θες. Εδώ ισχύει πάλι, ισχύουν αυτά που είπα και πριν. Δηλαδή ότι προφανώς το χρονικό περιθώριο που θα ζητήσουμε θα πρέπει να το τηρήσουμε. Εδώ να πω ότι είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να εκτιμήσουμε και ακριβώς πόσο χρόνο θα μας πάρει. Ειδικά αν δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Κατά προσέγγιση, τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν μπορώ να πω κάτι στο βίντεο αυτό, γιατί εξαρτάται προφανώς από την εκάστοτε εργασία. Πάντως, αυτό που θα ζητήσουμε θα το τηρήσουμε και από εκεί και πέρα, προφανώς όσο περισσότερο χρονικό διάστημα ζητάμε, τόσο περισσότερες θα είναι και οι προσδοκίες. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι τηρούμε το χρονικό διάστημα που έχει τεθεί, είτε από την εταιρεία είτε από εμάς. Τώρα, όσον αφορά την εργασία αυτή καθ' αυτή, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι πάνω σε μια τεχνολογία με την οποία δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ. Στα βίντεο που είχα κάνει σχετικά με τις συνεντεύξεις που έχω περάσει, είχα αναφέρει ότι στην Exus μου είχαν ζητήσει να κάνω ένα από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχα περάσει ποτέ, αν όχι η πρώτη, αλλά τόσο, ναι, μου είχαν ζητήσει να κάνω ένα REST API. Δεν είχα κάνει REST API, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ στη ζωή μου. Μου ήταν εντελώς άγνωστο, αλλά εκεί δεν έχεις άλλη επιλογή. Πρέπει να κάτσεις να το μάθεις αυτό που σου ζητάει. Να κάτσεις να το διαβάσεις. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι ακόμα κι αν σου φαίνεται ότι αυτό που μου ζητάνε δεν είναι χρήσιμο. Μάλλον όχι δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να σας στείλουν μία εργασία πάνω σε βάσεις, για παράδειγμα. Εσύ να μην θες να ασχοληθείς με βάσεις, να θες να ασχοληθείς με Java ή με C# ή τέλος πάντων με κάποια γλώσσα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν την κάνω. Θεωρώ προσωπικά ότι αυτό είναι μία λάθος προσέγγιση, για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η εργασία που θα μας ζητηθεί να κάνουμε δεν είναι απαραίτητα στη γλώσσα, στην τεχνολογία, τέλος πάντων, δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία που τελικά θα κάνουμε εάν προσληφθούμε από την εταιρεία. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι διαφορετική και μάλιστα πολλές φορές πολλοί λένε, λέει, μου πήρανε για να κάνω, ξέρω εγώ, Spring, για παράδειγμα, για τους τζαβάδες τώρα αυτό, και τελικά κάνω Java Enterprise, ας πούμε. Παιδιά, το τι θα σου... Αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο στη συνέντευξη, έχει καλώς. Αλλά μην βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα μόνο και μόνο από την εργασία που θα μας δώσουν. Δεν σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε με την ίδια τεχνολογία. Τώρα, αυτό αν είναι σωστό ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, απλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Οπότε, ακόμα και μια εργασία πάνω στις βάσεις να μας ζητηθεί, δεν σημαίνει ότι τελικά θα ασχοληθούμε με βάσεις, οπότε δεν πρέπει να την απορρίψουμε και να μην την κάνουμε. Σε τελική ανάλυση, ό,τι και να είναι, μας δίνει experience, μας δίνει XP και θα ανεβούμε level άμα την κάνουμε. Κάτι έχει να μας δώσει. Το διάβασμα που θα κάνουμε για να την ολοκληρώσουμε, κάτι έχει να μας δώσει και το πιο πιθανό είναι ότι κάποια στιγμή
όταν θα έχουμε προσληφθεί, είτε από αυτή την εταιρεία είτε από κάποια άλλη κάποια στιγμή, αυτό με το οποίο θα έχουμε καταπιαστεί στα πλαίσια της εργασίας αυτής, είναι πολύ πιθανό να μας φανεί χρήσιμο στην πορεία. Θα πρέπει δηλαδή να το βλέπουμε σαν ευκαιρία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την εργασία που θα έχουμε πάρει. Άρα, ό,τι και να είναι, θα κάτσουμε να ασχοληθούμε, θα κάτσουμε να διαβάσουμε. Και μάλιστα, ακόμα και αν δούμε ότι, τέλος πάντων, όντως είναι δύσκολη η εργασία και δεν τα καταφέρνουμε, δεν πρόκειται να τη βγάλουμε μέσα στο χρονικό διάστημα που μας έχουν πει, δεν τα παρατάμε. Ακόμα και αν εκμνεύσει το χρονικό διάστημα, συνεχίζουμε, την ολοκληρώνουμε. Δεν λέω τη στέλνουμε, δηλαδή, ειδικά άμα έκανες μια εβδομάδα παραπάνω να την ολοκληρώσεις, δεν τη στέλνεις καν. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Α, θες να τη στείλεις, στείλ τη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Αλλά δεν, από εκεί και πέρα δεν την κάνεις τόσο για να προσληφθείς από τη συγκεκριμένη εταιρεία, όσο για σένα. Για να μάθεις και να πάρεις κάτι από αυτήν. Είναι πάρα πολύ πιθανό να σου χρειαστεί κάποια στιγμή, και μάλιστα είχα πει στα βίντεο που έκανα με τις συνεντεύξεις, ότι αυτή η εργασία που έκανα για την Nexus μου, για το REST API, τελικά όταν προσλήφθηκα από την I Know How, η εργασία που μου είχε ζητήθει ήταν πάλι REST API. Οπότε ήταν η δεύτερη φορά που το έβλεπα αυτό. Προφανώς ήμουν πιο προετοιμασμένος, έκανα μια πολύ καλύτερη εργασία, γιατί τα είχα ήδη διαβάσει αυτά. Ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τις εργασίες. Την εργασία, παιδιά, πασχίζουμε να την κάνουμε μόνοι μας. Δεν ζητάμε από κάποιον άλλο να μας την κάνει. Θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, δηλαδή δεν έχει νόημα σε τελική ανάλυση κάτι τέτοιο. Και θα κοροϊδέψουμε την εταιρεία και δεν ξέρω αν κάποιος τα έχει καλά με τον εαυτό του να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά κυρίως είναι πάρα πολύ πιθανό ότι έτσι κι αλλιώς θα μας ζητηθεί να εξηγήσουμε την εργασία. Όχι πάντα, αλλά το πιο πιθανό είναι θα κληθούμε σε μία συνέντευξη να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει στην εργασία. Αν μας την έχει κάνει άλλος, όσο καλά και να μας την έχει εξηγήσει, να μας έχει εξηγήσει τι έχει κάνει, θα φανεί ότι δεν την έχουμε κάνει εμείς. Είναι σίγουρο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάτσει και να μας έχει εξηγήσει πλήρως το σκεπτικό του και πώς, ή το σκεπτικό της την ώρα που έκανε την εργασία. Άρα κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου, είναι καταδικασμένο σε αποτυχία έτσι κι αλλιώς. Τώρα, εάν, για παράδειγμα, χρειαστούμε λίγη βοήθεια για την εκφώνηση, γιατί όντως έχουμε κολλήσει, δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό δεν είναι κακό να ζητήσουμε μια βοήθεια από κάποιον πιο έμπειρο. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, να την κάνουμε μόνοι μας την εργασία. Και βέβαια, αυτό που θα κάνουμε, ό,τι γράψουμε, να το κατανοούμε πλήρως. Είτε είναι μια εργασία πάνω σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, είτε πάνω σε βάσεις SQL, που και αυτή η γλώσσα προγραμματισμού είναι, αλλά τέλος πάντων. Κατανοούμε πλήρως και προσπαθούμε όσο πιο πολύ σε βάθος να μάθουμε αυτό με το οποίο έχουμε γράψει. Ούτως ώστε να φανεί στη συνέντευξη που θα μας κάνουν ότι εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε κάνει μόνοι μας. Δεν χρειάζεται, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε γκουρού της τεχνολογίας πάνω στην οποία είναι η εργασία, αλλά τέλος πάντων να φαίνεται ότι την έχεις κάνει εσύ, ότι το έχεις ψάξει το θέμα και ότι δεν ούτε την έδωσες σε κάποιον άλλο, ούτε τσατραπάτρα πήγες και έκανες κανένα copy-paste από κανένα Stack Overflow ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Δείτε το, όπως είπα και πριν, σαν μια ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ευχάριστο γεγονός μια εταιρεία να μας έχει στείλει την εργασία. Ακόμα και αν τελικά δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή. Θα ήθελα τα σχόλιά σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση, θα ήταν χρήσιμο να μας πει περίπου τι ήταν η εργασία. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε σχόλιο είναι καλοδεχούμενο. Αυτά για την ώρα και θα τα πούμε. Πριν κλείσω, να πω το εξής. Επειδή πολλοί κόσμοι μου έχει πει ότι δεν του έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζω καινούριο βίντεο, παιδιά, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γνωστό καμπανάκι του YouTube. Όσοι έχετε κάνει subscribe, να πατήσετε και το καμπανάκι αν θέλετε να ειδοποιήσετε για τα νέα βίντεο. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe και κάντε και κάποιο like στο βίντεο αν σας άρεσε ή ακόμα και αν δεν σας άρεσε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά.